Από τότε που είχε αρχίσει η πρώτη φάση της πανδημίας, τέλη Μαρτίου με Απρίλιο, είχαμε επισημάνει το γεγονός ότι ο Δήμος είχε τη δυνατότητα να προμηθευτεί είτε για λογαριασμό δικό του και μετά να τα δώσει στα σχολεία, είτε απευθείας μέσω των σχολικών επιτροπών στα σχολεία τάμπλετ για τους μαθητές οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα και τον κατάλληλο εξοπλισμό για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, για να διευκολύνουμε την εκπαιδευτική κοινότητα να επιτελέσει το έργο της στις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν οικογένειες που έχουν και δύο, ίσως και τρία παιδιά που είναι αναγκασμένα να παρακολουθούν μέσω τηλεκπαίδευσης τα μαθήματά τους. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη να μην λείψει από καμία οικογένεια, από κανένα παιδί, ο κατάλληλος εξοπλισμός, ούτως ώστε να μην μείνει πίσω στα μαθήματά του. Αυτός ήταν ο λόγος που επιμέναμε από την αρχή της πανδημίας και μάλιστα επιτακτικά στο να μπορέσει ο Δήμος να εξυπηρετήσει τα παιδιά της Χίου. Όμως η πρότασή μας κατά κάποιο τρόπο θεωρήθηκε και αυτή ότι είναι στα πλαίσια της αντιπολίτευσης. Έχει ένα κακό η Δημοτική Αρχή ότι οποιαδήποτε πρόταση που γίνεται από τις αντιπολιτεύσεις την αξιολογεί ως αντιπολίτευση και μάλιστα τώρα τελευταία και ο Δήμαρχος έχει ταυτίσει τον εαυτό του με όλη τη Χίο και βλέπει απέναντι εχθρούς και συμμαχίες οι οποίες μοναδικό σκοπό έχουν να τον πριονίσουν όπως χαρακτηριστικά λέει. Καλό θα είναι να ακούει τη φωνή της λογικής ορισμένες φορές και να προχωράει πιο γρήγορα στα πράγματα τα οποία θα διευκολύνουν και το Δήμο και τους δημότες μας.